στο ΟΑΝ έναν ενδιαφέροντα πολιτικό διάλογο. Και η αλήθεια είναι ότι μας βοηθούν και καλεσμένοι. Βουλευτής Ένδρων Καρνανίας ο κ. Πλήλιος Λιβανός, πρώην υπουργός, πρώην γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος κεντρικής επιτροπής, ο κ. Παναγιώτης Ρέντας. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσουμε, Μπάγια, από την αναθεώρηση, μια που είναι και η πιο φρέσκια. Βέβαια. Τι γεύση αφήνει, κ. Λιβανό? Νομίζω ήταν το καλύτερο δυνατό που μπορούσαμε να έχουμε μετά την στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ στην προηγούμενη Βουλή να περιορίσει τη θεματολογία. Σήμερα ένας διαπρεπής θεματολόγος... Ελπίζω να μην ξεκινήσει έτσι τότε να μην το βράδυ. Σας βρίσκω επιθετικό. Όχι επιθετικός, νομίζω ήπιος είμαι. Ευχόμαστε όλοι καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, ακόμα και εμείς Παναθηναϊκοί. Θέλουμε να πάει καλά σήμερα. Να έχουμε και μια εβδομάδα. Έχουμε είμαστε και δύο τώρα. Ελπίζω να μην μας δημιουργήσετε πρόβλημα επειδή είμαστε. Κανένα πρόβλημα. Εξάλλου, όποτε και να παίζει η ελληνική ομάδα στο εξωτερικό, τη στηρίζουμε. Μπέσαμε με τον κύριο Λιβανό. Τι να κάνουμε, δε. Όλοι έχουν και ένα λάθος. Και εγώ πανετολικό τότε. Σωστό γι' αυτό. Ο κύριο Μποτόπουλο είπε ότι ήταν στο άρθρο του σήμερα στα Νέα αβαθή αλλά χρήσιμη. Και νομίζω ότι. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της, είναι ωραίος ο τίτλος που έβαλε. Περάσανε κάποια θέματα τα οποία είναι πολύ χρήσιμα πολιτικά. Υπήρξε μία συνένεση σε αρκετά από αυτά, τα οποία μπορούμε να κουβεντιάσουμε και στη συνέχεια. Υπήρχαν κάποιες διαφωνίες ιδεολογικές και πολιτικές σε κάποια άλλα. Ο κύριος Κατρούγκαλος νομίζω έδωσε το πλαίσιο της σκέψης του ΣΥΡΙΖΑ, τη συλλογική σκέψη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν πιστεύω ότι είναι προσωπική του απλά θέση, ότι η δική τους προσπάθεια ήταν κυρίως να αποτραπούν κάποια πράγματα παρά να γίνουν όλα. Εμείς είχαμε μια άλλη άποψη και κορυφαία ζητήματα τα οποία θέλαμε να είναι σε αυτήν την αναθεώρηση και δεν είναι, διότι πιστεύουμε ότι αφορούν στο μέλλον και όχι στο παρελθόν, είναι τα μη κρατικά πανεπιστήμια που δεν μας επέτρεψε η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη φορά να τα θέσουμε. Και το θέμα του περιβάλλοντος με το άρθρο 24, όπου εμείς εκεί έχουμε μια κάθετη, ας πούμε, διαφορά με την στρατηγική που ακολούθησε η προηγούμενη κυβέρνηση. Να κρατήσουμε το αβαθής, αλλά χρήσιμη, για να ζητήσουμε και ένα πρώτο σχόλιο από τον κύριο Ρήγα. Κύριε Κορδαλάκη, εγώ είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένος ως πολίτης για την αναθεώρηση η οποία έγινε. Εντάξει, εγώ κρατάω τον κύριο Μποτόπουλο αβαθής. Να μείνω με το αβαθής. Το χρήσιμο πάντα είναι κάτι. Ότι κάτι προχωράει έχει χρησιμότητα. Αλλά το αβαθής έχει πια πιο μεγάλη σημασία, έτσι όπως το είπε και ο κύριος Μποτόπουλος. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν ιδεολογικές διαφορές. Προφανώς είπε ο κύριος Λιβανός και για το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Μπορούμε να το συζητήσουμε ό,τι ώρα θέλετε. Αλλά και για το, είναι και για το θέμα των. Μη κρατικά. Καλά. Θα το κουβεντιάσουμε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και για το θέμα της προστασίας των δασών. Είναι δύο βασικά κομικά θέματα τα οποία για μας είναι προστασία. Δεν ήταν όμως στο τραπέζι. Αλλά δεν ήταν αυτά. Γι' αυτό θέλω δεν να ήταν πω. Καν στο τραπέζι. Πάμε, δηλαδή, λοιπόν. Είναι αυτό που λένε ότι. Δεν ήταν στο τραπέζι. Εμείς τα βάλαμε. Στην προτίμησα. Εκεί όμως τα ολοκληρώσαμε. Μπορούμε να κάνουμε τη συζήτηση πολύ. Ξέρετε γιατί έκανα τη διακοπή. Γιατί επί της ουσίας είναι αυτό που λέει την ιστορία, τη γράφουν αυτοί που παίζουν. Πάμε λοιπόν ακριβώς. Δεν λείπαν αυτά. Σε αυτά συμφωνήσαμε. Πού όμως τώρα είναι το πρόβλημα. Πρώτον, στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ενώ συμφωνήσαμε όλοι. Απολύτως ότι πρέπει να αποσυνδεθεί από τη διάλυση της Βουλής. Εδώ όμως βλέπουμε ότι ουσιαστικά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας οδηγείται να είναι κομματάρχης, δηλαδή με 151 ψήφους και στην αρχή ήταν και κάτω από 151, άσχετα αν το πήρανε στην πορεία. Ενώ πρέπει και τώρα υπάρχει μια συνένεση. Άλλο πράγμα. Ναι, λέω λοιπόν ότι αυτό όμως. Δεν πήραμε τίποτα πίσω. Αφήστε και λίγο. Κύριε Βανάη, λιγάκι να τελειώσω. Μπερδευτήκατε τώρα. Ας είμαστε ζωηροί, δεν πειράζει. Να τελειώσω. Λοιπόν, και οι δύο είστε πολύ ικανοί στο διάλογο λοιπόν, και έμπειροι. Άρα λοιπόν το 151 που δίνει το δικαίωμα δεν δημορφώνει συνενέσεις. Λοιπόν, και εδώ είναι και ένα πισωγύρισμα. Γιατί θα θυμίσω στον κύριο Λιβανό, 2014, στην πρόταση τότε για την αναθεώρηση του άρθρου αυτού για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, η κατεθειμένη πρόταση της Νέας Δημοκρατίας ήταν 6 συνεχείς επαναλαμβανόμενες προσπάθειες για την εκλογή του πρόεδρου της Δημοκρατίας με τους 180 βουλευτές. Και μετά προσφυγή στο λαό. Αυτή ήταν η πρόταση. Αυτή λοιπόν την οποία είχαμε καταθέσει και εμείς. Δηλαδή, δεν πάμε στη διάλυση Βουλής, πάμε λοιπόν στην εκλογή του Προέδρου, δεν μπορούμε να εκλέξουμε από χίλιους λόγους.
Αν πάρω όλα αυτά, γιατί το Σύνταγμα αυτή την προσπάθεια είχε να υπάρχουν ευρύτατες συνενέσεις στο πρόσωπο, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, συμβολίζει, έστω και με τα δικαιώματα τα οποία του προσδιορίζει, συμβολίζει κάτι άλλο. Και δεύτερο στοιχείο. Νόμος περί ευθύνης υπουργών. Όχι, γιατί είναι δύο. Θα πάμε σε αυτό. Θα πάμε. Το λέω γιατί είμαι στενοχωρημένος. Γιατί είμαι ενοχλημένος ως πολίτης. Και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Ωραία. Συμφωνήσαμε για την αποσβεστική προθεσμία. Πρέπει να είναι όλοι ισότιμοι. Όλοι τους πολίτες. Δεν μπορεί οι μισοί υπουργοί ή οποιοδήποτε άλλο ή βουλευτές να εξαιρούνται. Όμως όταν βάλαμε και είπαμε να μπει η διευκρίνηση και επιμείναμε και προχθές ότι δεν μπορεί η ισχύ του νέου νόμου στο Σύνταγμα να αφήνει απ' έξω όλες τις υποθέσεις οι οποίες, που αφορούν, υποθέσεις εννοώ που αφορούν στα αντικείμενα που δεν άπτονται των υπουργικών καθηκόντων, δεν προσδιορίζουν τίποτα. Άρα λοιπόν αυτά τα οποία υπήρχαν θα πρέπει να ισχύει για όλους και με τον ίδιο τρόπο. Και δεν μπορεί λοιπόν να κρύβουμε και να. Είναι λοιπόν προσβολή προς τη δημοκρατία. Επιτρέψτε μου. Για τα δύο. Εγώ θέλω να ξεκινήσω από το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, γιατί ξέρω και την ευαισθησία του κ. Λιβάνου. Εδώ όντως ελοχεύει ένας κίνδυνος να έχουμε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος δεν θα ανταποκρίνεται στο συνενετικό πνεύμα του συντάγματος για την εκλογή του. Πώς καταλήξατε σε αυτή την επιλογή? Νομίζω ότι είναι σαφές και νομίζω ότι αυτού του είδους η συζήτηση έχει γίνει και προεκλογικά. Και με τις εκλογές του περασμένου καλοκαιριού κρίθηκε μέσα στα άλλα ζητήματα για τα οποία κλήθηκε να ψηφίσει ο ελληνικός λαός και η πρότασή μας και η πρότασή τους για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ήταν μέσα στον πολιτικό διάλογο. Εμείς τι είδαμε και τι καταλάβαμε από την εμπειρία ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από την εμπειρία ΠΑΣΟΚ Γιώργου Παπανδρέου, ότι δεν μπορεί με την εργαλειοποίηση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας να ανακόπτε το πολιτικός κύκλος, να ανακόπτε το οικονομικό κύκλος. Συμφωνήσαμε σε αυτό. Εδώ συμφωνήσαμε. Ναι. Αλλά εσείς εργαλειοποίησατε. Εγώ σας σεβάστηκα, είστε Παναθηναϊκός κυρίως. Εργαλειοποίησατε όμως, διαφωνήσατε με την πρόταση, όπως ήταν κατηθημένη, την ψηφίσατε για να αλλάξετε το περιεχόμενο. Άρα λοιπόν. Μου επιτρέπετε να γνωρίζω τι κάναμε. Και βεβαίως το 151 δεν σημαίνει ότι είναι αποδεκτό. Κοιτάξτε, δεν σημαίνει ότι είναι αποδεκτά όλα επειδή πήρατε την ψήφο του ελληνικού λαού. Ότι είναι αποδεκτά τα πάντα. Αυτό που ψηφίσαμε. Θα συζητήσουμε και άλλα. Και για τα οικονομικά μέτρα μετά, αν είναι αποδεκτά. Γιατί άλλα λέγατε, άλλα κάνετε. Μην τα πλήσουμε όλα όμως ταυτόχρονα. Να βγάλουμε μια άκρη. Αυτό το οποίο ψηφίστηκε με πλειοψηφία εχθές ήταν αυτό το οποίο λέγαμε και προεκλογικά. Και το εγκρίνει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, όχι μόνο με το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά και με βάση τις έρευνες οι οποίες έχουν δει τώρα. Επιτρέψτε μου λίγο να ολοκληρώσω. Με 151, είναι κάτω από 151. Να πω λιγάκι λίγο για να ολοκληρώσω σκέψη μου, δεν απάντησα τι κάναμε. Εμείς τι είπαμε λοιπόν. Μας λέτε ότι κάνατε αυτή την επιλογή γιατί πρέπει να δέκο. Δεν διορίζεται δική τη δέκο. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας διορίζεται. Δεν σας πάει να διορίζεται. Όχι, καθόλου. Κρατήστε το επίπεδο της ΣΥΡΙΖΑ ψηλά. Εγώ λέω λοιπόν το εξής. Μην αρχίσουμε τώρα, μα δεν μου επιτρέπετε να τελειώσω τη φράση. Αφήστε με να τελειώσω και μετά. Χαρακτηρισμούς δεν θέλω. Όχι. Όταν μου λέτε ότι πάμε εμείς στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο επίπεδο 10, γιατί διορίζετε εσάς, να το διορίζετε εσείς. Δεν μπαίνετε στη λογική του συντάγματος που προβλέπει συνένεση. Θα με επιτρέψετε. Ωραία. Συνεχίστε. Λέμε λοιπόν το εξής εμείς. Ότι το πιο σημαντικό για την δική μας την παράταξη, για τη δική μας την πολιτική λογική, είναι ότι πρέπει να διαχωρίσουμε την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τις πολιτικές εξελίξεις και τις εκλογές. Αυτό το οποίο έγινε και το πλήρωσε ο τόπος, όλοι γνωρίζουμε πόσο, με την επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ το 2014-2015. Συμφωνήσαμε γι' αυτό. Τι λέμε λοιπόν, ότι στο πνεύμα του συνταγματικού νομοθέτη του 1975 θέλουμε 200 ψήφους για να εκλέξουμε πρόεδρο, στην πρώτη ψηφοφορία. Στη δεύτερη επίσης. Στην τρίτη 180. Αυτό λέει η πρότασή μας. Η τέταρτη έρχεται στο 151. Το ίδιο λέει ο συνταγματικός νομοθέτης από το 1975 και σήμερα. Και στην πέμπτη, ακριβώς όπως έγινε το Σύνταγμα τότε το 1975, έρχεται με μια πλειοψηφία μικρότερη το 151 να εκλεγεί πρόεδρος. Γιατί απλούστατα δεν μπορεί η Ελλάδα να διακινδυνεύσει να μείνει. Και ειδικά με την πρόταση για απλή αναλογική από το ΣΥΡΙΖΑ, κάποια στιγμή, χωρίς πρόεδρο της Δημοκρατίας, διότι αν ήταν τώρα απλή αναλογική, δεν θα είχαμε εμείς την πλειοψηφία, παρότι θα είχαμε 40%. Και να μην έχει, αν μου επιτρέπετε, και να μην έχει ούτε πρωθυπουργό ούτε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αφήστε με να τελειώσω και θα πει κάτι παρατήρηση. Δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Πάμε στην εκλογή από το λαό. Επιτρέψτε μου, γιατί εμένα δεν μου αρέσει. Και δύο το 2014. Πέστε και για το 2014 που καταθέσατε την πρόταση όπως ήταν ακριβώς η δική μας με εκλογή από το λαό. Δεν έχω μνήμη ότι ξεφεύγω. Και τα δύο θα τα απαντήσω. Λέω το εξής απλό. Ότι για μας είναι σημαντική αυτή η διάσταση.
να μην ανακόπτε το πολιτικό σύγκλος. Δεν διαφωνήσαμε. Επιτρέψτε μου λίγο. Μην άρα, λέτε, λοιπόν, επαναλαμβάνετε το ίδιο πράγμα. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο είπε ο Μητσοτάκης καθαρά στη Βουλή και το επαναλαμβάνω και εδώ τώρα και θα κρίνεται κάθε φορά που θα ερχόμαστε να συζητάμε αυτό το θέμα είναι εμείς θα επιδιώξουμε μεγάλη πλατιά συνένεση στο πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας. Άλλο η Βούληση. Δύο. Το αποτύπωμα στο Σύνταγμα. Εκεί είναι η σημασία. Γιατί ο καθένας θα μπορούσε. Έχετε πάθει κάτι. Κύριε Λιβανέ, ο καθένας θα μπορούσε. Δεν θέλω τη Βούληση. Και εγώ είμαι καλό παιδί. Μπορώ να βγάλω διάθεση. Ωραία. Αλλά το Σύνταγμα έχει ορισμένα πράγματα για να προσδιορίζεται. Δεν μένουμε στη Βούληση. Κύριε αν είσαστε καλός άνθρωπος. Λοιπόν, συνεχίζω να λέω ότι εμείς λοιπόν στο πνεύμα ακριβώς των συγγραφέων του Συντάγματος του 1975 κάνουμε ακριβώς αυτό το που προτείνανε εκείνοι. Και αν θέλετε την απάντηση σύντομη, πολύ απλή και περιεκτική για την αλλαγή, όπως την περιγράψατε στην λογική μας, είναι προφανές ότι αν κάνεις ένα λάθος, το διορθώνεις. Ήταν λάθος εκείνη η σκέψη. Και γιατί ήταν λάθος? Διότι όταν πας στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από το λαό, όπως το λέτε, που ακούγεται πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ. Έχει ακουστεί και από κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας παλιότερα. Ναι. Όταν πας λοιπόν σε αυτή τη λογική. Μάλιστα, θα σας θυμίσω και την ερώτηση, αν ενδιαφέρεστε για την εκλογή του στην Προεδρία της Δημοκρατίας και η απάντηση ήταν μόνο αν είναι από το λαό. Ναι, εγώ δεν έχω καμία αντίδραση σε αυτό που λέτε. Προφανώς είχε προταθεί και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Η δική μου προσωπική άποψη. Επιφανή στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Πρώην πρωθυπουργός. Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι πολύ απλό. Ότι αφενός όταν πας σε εκλογή προέδρου από το λαό, αλλάζει ουσιαστικά το πολιτικό σου σύστημα. Εμείς έχουμε. Όχι, δεν το λέω εμείς. Εσείς το λέτε. Αυτό το λέει το πνεύμα του Συντάγματος του 1975. Όχι, βέβαια. Το περιεχόμενο των αρμοδιοτήτων καθορίζει. Τι έχετε πάθει? Το περιεχόμενο. Θέλω να λέω εγώ την άποψή μου και λέτε τη δική σας και να πει ο κόσμος που μας βλέπει. Βοηθάω λίγο στη σκέψη σας. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι το ένα λοιπόν είναι αυτό. Μιλάει για διαρχία. Το ένα είναι αυτό. Όχι, μιλάω ότι αλλάζει ουσιαστικά το πολίτευμα. Μέσα από την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από το λαό. Η Γαλλία, η Αμερική, οι οποίοι έχουν αυτά τα συστήματα, έχουν προεδρευμένες δημοκρατίες, δεν έχουν πρωθυπουργούς. Εμείς εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο πολίτευμα, όπου εμέσα, μέσα από τη Βουλή, εκλέγουμε τον πρόεδρο. Θα μπορούσαμε λοιπόν να μείνουμε στο 151 και να μην καλύψουμε την πιθανότητα, η οποία προκύπτει έντονα από την απλή αναλογική, η Ελλάς να μείνει χωρίς πρωθυπουργό και χωρίς πρόεδρο δημοκρατίας. Τότε. Εκ των υστέρων, αν συνέβαινε αυτό που εύχομαι να μην συμβεί ποτέ, θα έρχονται να μας λένε: μα καλά, ρε παιδιά, τότε δεν το είχατε σκεφτεί. Yeah. Επειδή λοιπόν το σκεφτήκαμε, εμείς πάμε στην τελική λύση. Όμως, πρέπει να σας πω, και αυτό νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι, και μην παίζουμε αυτά τα πράγματα, ότι η πρόεδρος της Δημοκρατίας με 120 ούτε στέκεται, ούτε θα ήθελε κανένα κόμμα να εκλέξει. Άρα το πρόσωπο που θα προταθεί θα είναι ένα πρόσωπο ευρείας αποδοχής. Γι' αυτό δεσμεύτηκε και ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Παυλόπουλος. Λέτε εσείς. Όποιο πρόσωπο γιατί είναι. Γιατί ο κάθε βουλευτής, το κάθε στέλεχος που έρχεται, έχει την προσωπική του άποψη. Γιατί να μην πούμε, αφού μπαίνουν τα δικά σας στελέχη. Εμείς πιστεύουμε. Όχι, εγώ δεν θέλω να πω. Εσείς δεν θέλετε. Έτσι, εγώ σέβομαι τη διαδικασία. Πιστεύω ότι μέσα στο Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα προτείνει. Τώρα, με τι διαδικασίες θα δούμε την δική μας επιλογή. Από εκεί και πέρα είμαι βέβαιος, υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι, γυναίκες και άντρες που θα μπορούσαν. Που πληρούν τις προϋποθέσεις να ενώσουν το λαό και να εκπροσωπήσουν την το χώρα. Το γυναίκες και άντρες, επειδή δεν λέτε τίποτα τυχαία. Το γυναίκες και άντρες ήταν θέμα, ξέρω εγώ, μιας αστικής ευγένειας, βέραμε τις κυρίες μπροστά. Είναι και πολιτική προτίμηση. Όχι, αλλά από μικρός μου μάθανε ότι πρέπει να τα έχω καλά με τις γυναίκες, οπότε τις βάζουν πάντα πρώτες. Αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι έχουμε Έλληνες και Ελληνίδες ικανούς να κάνουν αυτή τη δουλειά. Προσωπική μου άποψη, την έχω ξαναεκφράσει δημόσια. Είναι ότι ο κ. Παυλόπουλος ήταν ένας καλός πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έτσι. Από εκεί και πέρα, αυτό δεν είναι ούτε κατεύθυνση, ούτε λογική. Και άλλοι άνθρωποι θα μπορούσαν να είναι κάλλιστα καλοί πρόεδροι της Δημοκρατίας. Να κλέψω ένα λεπτό από το διαφημιστικό διάλειμμα πριν σας ευχαριστήσω, να ζητήσω ένα σχόλιο. Μάλλον να μου απαντήσει μια ερώτηση ο κ. Ρήγας. Εσείς έχετε προτείνει από πριν τον κ. Παυλόπουλο. Η ερώτηση όμως είναι η εξής. Σε περίπτωση που προταθεί ένα άλλο στέλεχος. Εκ προημίου θα είναι αρνητικός ο ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζω το 2014 υπήρξε η φράση, ήταν το Αλέξη του Τσίπρα, ότι και εμένα να προτείνετε, θα ψηφίσουμε αρνητικά. Άστοχη, άκομψη, έτσι, και είναι αντισυνταγματική. Τώρα, ρωτώ για το τώρα όμως. Μην βιάζεστε. Ρωτώ για το τώρα. Για το τότε λέω. Είναι κλειδωμένη. Θα σας πρόλαβα τώρα. Όχι, καλά έκανε ο Αλέξης Τσίπρας και είπε αυτό. Είναι κλειδωμένη καλά η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ ότι ψηφίζει μόνο Παυλόπουλο, κανέναν άλλο. Εντάξει, η πρόταση δική μας είναι εδώ και καιρό.
Ο Πρόκοπος Παυλόπουλος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχει τιμήσει το ρόλο του και σε δύσκολες στιγμές. Άρα σε αυτή την περίοδο μπορεί να παίξει και να συνεχίσει να παίζει αυτό το ρόλο. Και μάλιστα να σας πω και κάτι, κύριε Κουρλαλάκη. Εμείς προτείνουμε και έναν πρόεδρο που υποτίθεται από μια εθιμική διαδικασία η οποία υπήρχε από τα προηγούμενα χρόνια, ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να είναι από διαφορετική βάση περιπτώσει. Μια συγκατοίκηση αριστεράς. Εντάξει, έχει αποσυντεθεί πια όμως ο κύριος Παυλόπουλος από αυτό. Επειδή λοιπόν, λέω, τι ίσχυε, τι γινόταν, εν πάση περιπτώσει. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν μπαίνουμε σε αυτή. Είπαμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αυτός στήρισε εξαιρετικά τη στάση, με τη στάση του και το πολίτευμα της χώρας το υποστήριξε και την χώρα μας. Σε όλη την Ευρώπη και στις δύσκολες στιγμές την προστάτευσε. Άρα λοιπόν, αυτή είναι η πρόταση. Από εκεί και πέρα, το όποιο άλλο πρόσωπο υποδειχθεί ή οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι. Θα δούμε εκείνη την ώρα. Κρατάμε αυτό, κύριε Ρία, κύριε Λιβανέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη ζωηρή σας συζήτηση. Εμείς ευχαριστούμε. Και ευχαριστούμε και για τις ευχές για τον Ολυμπιακό. Για να πούμε καλές ευχές για τον Ολυμπιακό. Να είστε καλά. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με λίγο από Ολυμπιακό.